πάμε να συνδεθούμε και με τον καθηγητή και ψυχιατρικής και σεξολόγο, τον κύριο Θάνο Ασκητή. Κύριε καθηγητά, είναι χαρά μας. Και δική μου. Ευχαριστώ πολύ. Μας θυμάται με την παρουσία σας. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Χρόνια πολλά για τις ημέρες. Χρόνια πολλά και στην κυρία Λούτση και στον κύριο Φαρά. Χρόνια πολλά. Κρίναμε ότι πρέπει να είσαστε μαζί μας λόγω της επικαιρότητας και όπως διαμορφώνεται αυτή. Ξέρετε, πριν ένα χρόνο μου θύμισε χθες έτσι το Facebook, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έλαβα ένα μήνυμα για τις αναμνήσεις των προηγούμενων ετών και είχα φιλοξενήσει τον πατέρα Αντώνιο. Και μάλιστα είχα δώσει και ένα πηχαίο τίτλο, «Το μαγικό ταξίδι της Κιβωτού, του κόσμου». Δυστυχώς μας απογοήτευσε οι εξελίξεις και η δισιογραφία όπως αυτή διαμορφώνεται. Είναι δυσάρεστη και μας απογοητεύει. Και αν όλα αυτά είναι πραγματικά γεγονότα και όχι καταγγελίες, κύριε καθηγητά, μόνο μαγικό δεν ήταν αυτό το ταξίδι, ήταν ένα εφιαρτικό ταξίδι, ένα ταξίδι μέσα στη συσκότηση. Και θα ήθελα έτσι τη δική σας προσέγγιση του θέματος, με όσα καταγγέλλονται, γιατί δεν είναι μόνο η ανεξέλεκτη έτσι, δράση αυτών των δομών. Είναι και αυτά που καταγγέλουν τα μικρά παιδάκια και είναι ανατριχιαστικά και είναι στενάχωρα. Κύριε Μπίλη, καταρχήν θα σας πω ότι δεν μπορώ να έχω άποψη για το τι συνέβη σε αυτή την υπόθεση. Είδα γεγονός ότι ο πατέρας Αντώνιος έδειχνε έναν άνθρωπο φωτισμένο, ιδιαίτερα ευαίσθητο στην αίσθηση της υποστήριξης του ευαισθητισμού και της αγάπης. Και δεν σας κρύβω ότι και εγώ είχα συμβάλει οικονομικά στο να δώσω μια ευκαιρία στην ανθρώπινη κοινωνία και στη ζωή μας να γίνει καλύτερη και για εκείνους που δυστυχούν, αλλά και για εκείνους που ευημερούν. Όταν δίνεις χρήματα από το στέρημά σου σε κάποιον άνθρωπο που δεν έχει, νομίζω ότι προσφέρεις ένα πολύ μεγάλο έργο, γιατί δίνεις χαρά και ελπίδα σε έναν άνθρωπο που δυστυχεί. Και καταλαβαίνεις πόσο ευτυχής είσαι εσύ που έχεις και μπορείς να δίνεις. Και αυτό είναι μια ανθρώπινη ανάγκη για όλους μας που συνδέεται με την αλληλεγγύη, την πραγματικότητα και κυρίως τη συνέχεια της ζωής. Τώρα, το τι αποκαλύφθηκε και το τι υπήρχε αν όντως όλα αυτά που ακούγονται και λέγονται αληθεύουν για τη δραστηριότητα της Κιβωτού, θα μου επιτρέψει να μην έχω καμία αίσθηση γιατί δεν γνωρίζω, ακούω ότι τα μίντια εκπέμπουν και έχω κι εγώ μια αίσθηση αυτών των δεδομένων που είναι πολύ πικρό το ποτήρι που πίνουμε όλοι μας σε αυτά τα γεγονότα που έρχονται. Αν όντως είναι αληθινά. Αυτό λέμε. Δεν θέλω τώρα να πούμε εμείς να δίκη προθέσεων μιλάμε, αλλά δεν θέλω να προτρέξουμε σε κάτι. Θέλω να το προσεγγίσουμε το θέμα όσον αφορά τον παρεμβαντισμό του κράτους σε αυτές τις δομές. Γιατί, κύριε καθηγητά, εκεί, διαπιστώθηκε λοιπόν, ότι υπήρξε μια ανεξέλεκτη κατάσταση. Προσέξτε. Τώρα εκεί είναι το θέμα μας. Εκεί. Επειδή έχω υπάρξει και εγώ στην πολιτική κάποια χρόνια, πάντα η πολιτεία δυστυχώς χρησιμοποιεί ετερόκλητες λογικές απέναντι στο τι σημαίνει πρόνοια, φροντίδα και κυρίως πρόληψη στη ζωή του πολίτη και στην καθημερινότητα της ανθρώπινης έκφρασης. Και πιστεύω ότι η πολιτεία πρέπει από αυτό να βάλει μυαλό, να οριμάσει, να συνειδητοποιηθεί ότι δεν μπορεί ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος, όσο να είναι ψυχικά φιλέσπραγμος, εθελοντικά δυνατός, και πρόσφορος να βοηθήσει στην ανθρώπινη δυστυχία, να υποκαταστήσει το ίδιο το σύστημα, το οργανωμένο, που είναι δικτυακό, λειτουργικό και αποτελεσματικό, μέσα από δομές που πρέπει η πολιτεία και το κράτος να ελέγχουν απόλυτα, με ειδικούς φορείς, δηλαδή επιστήμονες, κοινωνικούς παράγοντες και ασφαλώς οικονομικά ανοιχτά φαινόμενα, τα οποία να καθορίζουν την τύχη του παιδιού, τη ζωή του παιδιού. Η ζωή του παιδιού δεν είναι ένα ίδρυμα, ούτε μια δομή που θα λιμνάζει μέσα. Για πολλούς σκοπούς και για πάρα πολλές αιτίες, όταν δεν έχουμε αναπτύξει μηχανισμούς απορρόφησης που είναι η αναδοχή, η μεγαλύτερη πραγματική διασύνδεση του παιδιού με τη ζωή είναι η οικογένεια. Δηλαδή να μπορέσει από το σύστημα που θα περάσει, που είναι ένα σύστημα δυστυχίας, ταλαιπωρίας, κακοποίησης, κακής γονεϊκής σχέσης, σε μια άλλη δομή αγάπης που δεν είναι ένα δίκτυο δομής υποστήριξης, αλλά είναι μια οικογένεια.
Δηλαδή τα σύγχρονα κράτη έχουν αναπτύξει πάρα πολύ την αναδοχή. Και αν πάει κανείς στη Βόρεια Ευρώπη, θα δει τεράστια δίκτυα που η τοπική κοινωνία, ο Δήμος, οι κοινότητες, οι περιοχές που καταλαμβάνουν το δικαίωμα της απορρόφησης αυτών των στοιχείων, να επιτρέψουν τη γρήγορη αναδοχή, ώστε το παιδί να μην λιμνάζει και να μην ιδρυματοποιείται σε μια δομή, όσο καλοπροαίρετη και πραγματικά ζεστή και φροντιστική θα είναι, έτσι ώστε γρήγορα το παιδί να μπαίνει μέσα σε ένα οικογενειακό δίκτυο που θα αντιλαμβάνεται πλέον ότι αυτή η μετάβαση της ζωής του αναπτύσσει την ψυχική του υγεία, τη σωματική του ευεξία και την κοινωνική του επανένταξη. Αυτοί είναι οι τρεις βασικοί κανόνες που πρέπει να ξέρουμε και όχι η πολιτεία να αφήνει το κενό, το δικό της κενό, να το συμπληρώνουν διάφοροι ειδικοί φορείς που εγώ θεωρώ ότι όλοι είναι καλοπροαίρετοι, καλοδεχούμενοι και με θετική στάση. Στην πραγματικότητα όμως δεν απαντάνε στο ερώτημα η πολιτεία πόσο έτοιμη είναι να αναγνωρίσει τη δυναμική της, να αναπτύξει αυτή την σχέση που βάζει το παιδί στην πραγματικότητα της κοινωνίας που εξελίσσεται και της οικογένειας που σήμερα είναι μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που θέλουν να κάνουν αναδοχή παιδιών και όμως ο νόμος είναι τόσο πολύπλοκος και πολύπλευρος που δεν επιτρέπει την εύκολη μεταφορά αυτής της μετάβασης από το πρόβλημα που το παιδί έχει ζήσει στην ανάδοχη οικογένεια και εκεί που η πραγματικότητα γεννάει τη ζωή του την επόμενη μέρα. Θα δώσω το λόγο στην ψυχολόγο μας, την κυρία Λουτσιού. Ωστόσο, νομίζω πάνω σε αυτό, πάνω στο θέμα της ανάδοχης οικογένειας, έχει γίνει μεγάλη έτσι, προσπάθεια και εκεί προσανατολίζεται το αρμόδιο Υπουργείο, κύριε καθηγητά. Και ελπίζουμε να αποδώσει όλο αυτό. Ναι. Ελάτε, κυρία Λουτσιού. Κυρία Σκητή, δύο ερωτήσεις θέλω να σας κάνω. Η μία είναι ότι, κατά τη δική μου γνώμη, υπάρχουν κάποια στοιχεία της ελληνικής οικογένειας που πιστεύω ότι φταίνε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, το γεγονός ότι υπάρχει μια εξειδανίκευση που μετά έρχεται μια φοβερή υποτίμηση, που το έχουμε σαν φαινόμενο στις ελληνικές οικογένειες. Βρίσκουμε κάποιον, λέμε ότι είναι υπέροχος, είναι ο καλύτερος, τον θαυμάζουμε, τον συγκρίνουμε ως... δηλαδή λέμε, ο συμμαθητής σου παίρνει τους καλύτερους βαθμούς, δεν κοιτάς πώς είναι και μετά κάνουμε ακριβώς το αντίθετο μόλις κάνει κάποιο λάθος. Ή για παράδειγμα δεν χρησιμοποιούμε τους κανόνες, δηλαδή σαν γονείς δεν λέμε ότι έχουμε ένα σύστημα κανόνων και εμείς ως γονείς που είμαστε οι αρχηγοί, είμαστε οι φιγούρες εξουσίας που θα πρέπει να εφαρμόσουμε αυτούς τους κανόνες στο σύστημα της οικογένειας. Παραλέμε ότι εσύ είσαι το παιδί και θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ, γιατί έτσι στο λέω εγώ. Δηλαδή, λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Κατά τη δική μου γνώμη, είναι ένας από τους λόγους που ευθύνεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Αυτό είναι η ερώτησή μου, δηλαδή, αν βλέπετε εσείς με την εμπειρία σας ότι κάποιες αντιλήψεις, κάποιες πεποιθήσεις φταίνε που δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα που βλέπουμε. Και η δεύτερη μου ερώτηση είναι ότι εάν στην Ελλάδα θα πρέπει να δημιουργηθούν περισσότερες δομές πρόνοιας όπως λειτουργούν στο εξωτερικό, δηλαδή να μπορούν πιο εύκολα να μπουν στα σπίτια, να ελέγχουν. Δηλαδή, ας πούμε στο εξωτερικό, εάν δούνε ότι ένας γονιός μπορεί να χτυπήσει έστω και να αγγίξει αυτό που λέμε στο χέρι έναν γονιό, μπορεί πιο εύκολα να τον φωνάξει και να του πει ότι ασκεί σωματική τιμωρία, κάτι που δεν γίνεται εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ναι, κύριε καθηγητά. Έχετε πολύ δίκιο. Όλα αυτά που είπατε πρέπει να ξέρετε ότι προσωπικά τα έχω μάθει στην Νορβηγία το 2005 σε ένα πρόγραμμα τότε που παρακολουθούσα στη Διεθνή Ψυχιατρική Κοινότητα που λεγόταν Door to Door, που αποτελούταν από μηχανισμούς πραγματικής διαχείρισης της τοπικής κοινωνίας, των Δήμων δηλαδή, με τις κοινωνικές υπηρεσίες που μπαίναν στα σπίτια των οικογενειών και βλέπανε τη μεγάλη εικόνα. Δηλαδή, ποιοι ήταν αυτοί οι γονείς οι οποίοι είτε είχαν γεννήσει είτε είχαν αναδοχή από παιδιά από διάφορα ιδρύματα με σκοπό τη ζωή της τοπικής κοινωνίας. Δηλαδή, αν σήμερα μου λέγατε αυτό που είπατε πριν, πόσο ο γονιός είναι έτοιμος να αναλάβει τη διαχείριση ενός παιδιού, είτε ως φυσικός γονιός, είτε ως ανάδοχος, είτε με τη μορφή της υιοθεσίας. Θα σας πω λοιπόν ότι ναι, εδώ έχουμε έλλειμμα σε όλους τους τομείς.
και όχι μόνο στο πόσα κέντρα μπορούμε να αναπτύξουμε, γιατί θα μπορούσε κάθε Δήμος να έχει 10-15 κέντρα τα οποία να τα εποπτεύει μέσα από τη Δημοτική Αρχή και την κοινωνική του υπηρεσία, να έχει τη δυνατότητα να επισκέπτεται τα σπίτια είτε με ραντεβού είτε με το χτύπημα του κουδουνιού, και αυτό που λέγανε τότε door to door ή στα ελληνικά πόρτα-πόρτα, είναι αυτό το νόημα. Γεια σας, είμαι ο Θάνος Ασκητής, είμαι ψυχολόγος, ήρθα να πιω έναν καφέ στο σπίτι σας. Θα με κεράσετε έναν καφέ? Από το ναι ή το όχι που θα πάρεις, θα καταλάβεις κιόλας ποια είναι η σχέση η ψυχική του σπιτιού. Πώς νιώθουν οι άνθρωποι μεταξύ τους, πώς συνδέονται, ποια είναι η επίδραση, η αλληλεπίδραση και η διάδραση. Έτσι λοιπόν αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να αντιλήσουν αυτό που είπατε, την παθολογία, την κακοποιητική συμπεριφορά, την προβληματική στάση που ενδεχομένως η οικογένεια μπορεί να έχει στο παιδί της ή και στη μεταξύ της σχέση οι δύο σύντροφοι, σύζυγοι, γονείς, και η ίδια η πολιτεία να μπορεί να αντλεί μηνύματα εκπαιδευτικής πρόνοιας, γιατί τα πάντα, όπως ξέρουμε όλοι μας, είναι η πρόληψη, η πρόνοια και η φροντίδα, για να προλάβεις το λάθος, και όχι όπως στην Ελλάδα δυστυχώς, που το λάθος δείχνει την παθογένειά μας. Και κατ' επέκταση, αν αυτό οργανωθεί σε όλη τη χώρα, με τρία υπουργεία, που είναι το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης, το Εσωτερικών, το Παιδείας και το Υγείας, με τομείς όμως που η τοπική κοινωνία, οι Δήμοι μπορούν να αναπτύξουν δυναμικά, πιστέψτε μου ότι θα είχαμε πολύ καλύτερη πρόληψη, πολύ καλύτερη οργανωμένη γονεϊκή φροντίδα και τα παιδιά μας θα μεγαλώνανε και από το σχολείο και από το σπίτι. Έτσι. Με μια συνεχή εποπτεία και στήριξη του δυναμικού της οικογένειας. Μάλιστα. Ο κύριος Αντώνης Σαρφαράς είναι γιατρός και διετέλεσε επί συναπτά έτη πρόεδρος των Ιδρυμάτων εδώ της περιοχής μας. Ελάτε, γιατρέ. Θα συμφωνήσω απόλυτα και με τον κύριο καθηγητή και με την κυρία Λουτσίου. Η ιδρυματοποίηση και η ένταξη των παιδιών σε οικογένειες, στο κοινωνικό, δηλαδή στο ευρέως κοινωνικό σύνολο, υπό την έννοια της οικογένειας και ότι αυτό προσφέρεται στο παιδί μέσω της οικογένειας, είναι αναντικατάστατο και οπωσδήποτε ο συνεχής έλεγχος, η παρακολούθηση υπό μία έννοια προσέγγιση και σε αυτή την περίπτωση, γιατί ο ανθρώπινος πόνος, η ευαισθησία του να δίνεις υπηρεσίες ή να προσφέρεσαι, θα πρέπει να είναι ειλικρινής και θα πρέπει να ελέγχεται σε κάθε περίπτωση. Γιατί πίσω από κάποιες φιλανθρωπικές καταστάσεις κρύβονται άλλα και μετά έχουμε τις εκπλήξεις και σηκωνόμεθα όλοι και αντιδρούμε. Επειδή λοιπόν έχω αυτή την εμπειρία των 40 ετών στον τομέα αυτό, θα ήθελα να πω ότι πρέπει να γίνεται συστηματικά, ελεγχόμενα, με ευαισθησία και πάνω απ' όλα τα άτομα τα οποία σχετίζονται ακόμη και μέσα στα ιδρύματα ή ακόμα και στις οικογένειες και τα λοιπά, να ελέγχεται η δική τους η ψυχολογία, η δική τους η διάθεση, αν μπορούν να κάνουν αυτό για το οποίο προορίζονται ή θέλουν να αναλάβουν. Είναι βασικό. Κύριε καθηγητά, έχουν υποθέσει στην αντίληψή μου σε αυτά τα 30-40 χρόνια ότι υπάρχουν σύλλογοι χωρίς καταστατικά, φιλανθρωπικοί, ομάδες, δομές, χωρίς να έχουν καταστατικά, χωρίς να έχουν αφημί, χωρίς να έχουν διάφανη διαχείριση, χωρίς να έχουν ενταγμένα πρόσωπα τα οποία έχουν τη γνώση. Γιατί χωρίς γνώση δεν μπορείς να προσφέρεις, δεν μπορείς να είσαι αποτελεσματικός. Επιτέλους πρέπει να τα βάλουμε αυτά επιτάπητος, να τα συζητήσουμε σαν όριμη κοινωνία και να βάλουμε ο καθένας το λιθαράκι του στην δόμηση αυτού του σημαντικού έργου που αφορά όλους μας, αφορά την κοινωνία. Ναι, κύριε καθηγητά. Αυτό που λέτε, κύριε Αρφαρά, αυτό που λέει ο κύριος Αρφαράς, και είναι απόλυτα σωστό και κατανοητό, ότι πρέπει να κάνουμε μια δομή πιο σύγχρονη και εξελεκτικά βιώσιμη. Διότι σήμερα ένας μηχανισμός που λείπει από τη χώρα μας σε όλα τα επίπεδα είναι η αξιολόγηση. Δυστυχώς, τα τελευταία 30-40 χρόνια η ελληνική πολιτεία και η κοινωνία, και θα πω μάλιστα εδώ και ο κακός συνδικαλισμός, δεν επιτρέπει την αξιολόγηση και την αξιοτίμηση των πραγμάτων όπως ιεραρχικά υπάρχουν. Δηλαδή, έλεγχος τι σημαίνει, πόσο ικανός είναι ένας άνθρωπος που ασκεί το επάγγελμα του γιατρού, του κοινωνικού λειτουργού, του γενικότερου γενικά κοινωνικού ενδιαφέροντος σε ένα επαγγελματία ψυχικής σωματικής υγείας, ώστε να είναι σε θέση να συνδεθεί με το κεντρικό άξονα που είναι η πολιτεία,
που είναι το δημόσιο σύστημα, όχι το ιδιωτικό, και φτάνοντας στο σπίτι, στην οικογένεια, να μπορούμε να πούμε ότι το σχολείο μας σήμερα είναι ικανό να εκπαιδεύσει το παιδί, και παράλληλα με έναν ψυχολόγο που μέσα στη σχολική κοινότητα πρέπει να υπάρχει, και γίνονται βήματα ήδη προς αυτή την κατεύθυνση να μπουν περισσότεροι σχολικοί ψυχολόγοι, γιατί εκεί είναι το φυτώριο, το σχολείο, ώστε να αντιλήσουμε την πρόληψη της φροντίδας και κυρίως την πιθανή παθολογία που μπορεί μια οικογένεια να έχει. Ξέρετε, το τελευταίο διάστημα πολλοί πυροβολισμοί μέσα από τα μίντια πέφτουν για βιασμούς, κακοποιήσεις, εγκληματικές πράξεις, ναρκωτικά, αλκοόλ. Σας πω ότι σήμερα δυστυχώς το αλκοόλ στην πατρίδα μας είναι σε πολύ μεγάλα επίπεδα στην εφηβεία. Όχι μόνο η χρήση των ουσιών, το κλασικό χασίς που πολλοί το θεωρούν ότι είναι απλό τσιγάρο και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για την εφηβεία. Αλλά σήμερα οι γονείς ταξιδεύουν σε ένα κεκαιώνα, έχοντας ένα διαδίκτυο μπροστά τους το οποίο στην πραγματικά οργιάζει και περιφέρεται χωρίς κανένα έλεγχο, και έχουν από την άλλη την αδυναμία ενός συστήματος που δεν μπορεί να σταματήσει την εξέλιξη των δεδομένων, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει κεντρικός έλεγχος. Και εκεί πάνω δεν υπάρχει ούτε γονεϊκή εκπαίδευση. Να θυμηθούμε το γαλλικό σύστημα, το οποίο όταν ήμουν στην πολιτική το είχα μάθει, γιατί είχαμε σκοπό να το περάσουμε και στην Ελλάδα το 2002, που υποχρεώνει τους γονείς τα γαλλικά σχολεία, τα δημόσια σχολεία, υποχρεώνουν τον γονιό να πηγαίνει μια φορά το μήνα σε ένα σεμινάριο εκπαίδευσης γύρω από τη ζωή του παιδιού του. Ώστε να καταλάβει το παιδί του μεγαλώνοντας, είτε είναι θέματα ερωτημάτων για τη σεξουαλικότητά του. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη ενός προγράμματος και με το Υπουργείο Παιδείας για τη σεξουαλική αγωγή. Δηλαδή, σήμερα ένας γονιός πόσο μπορεί να μιλήσει στο παιδί του για το κακό πράγμα που είναι η σεξουαλικότητα. Πόσο ένας γονιός σήμερα επικοινωνεί με τον άλλο γονιό. Πόσο σήμερα ο γονιός ξέρει ότι ο έφηβος βρίσκεται σε ένα δικό του δρόμο, με παρέες, με φίλους, με μυστικισμό, με μια προσωπική ζωή που υπάρχει από τα 12-13 χρόνια και δεν είναι παιδιά πια η ηλικία 12-13 χρόνια, δεν θεωρούνται πια παιδιά. Οι έφηβοι σήμερα αναπτύσσονται πάρα πολύ γρήγορα. Όλα αυτά λοιπόν η πολιτεία πρέπει να τα αναπτύξει δυναμικά, και οι σχολικοί ψυχολόγοι, αλλά και οι γονείς οι ίδιοι, και οι δάσκαλοι εκπαιδευτικοί που δεν ξέρουν όλα, οφείλουν να ενταχθούν σε ένα σύστημα αξιολόγησης. Αν με ρωτήσετε πραγματικά πού είναι το πρόβλημα της πολιτείας, είναι ότι δεν αξιολογούνται οι φορείς. Δεν υπάρχει συστηματική, ουσιαστική δράση μέσα σε ένα σύστημα αξιών που η παιδεία μας θα μπορεί να είναι περισσότερο ελεγμένη, καθοδηγητική, και να μην αφήνουμε τα κενά της πολιτείας να τα συμπληρώνουν ιδιωτικοί φορείς που έχουν σκοπιμότητες, άλλους παράγοντες που δεν τις παρούσαν να θίξουν. Πάνω σε αυτό που είπατε, κύριε καθηγητά, η κοινωνία είναι η οικογένεια. Πάνω σε αυτό που είπατε, κύριε καθηγητά, επειδή προσφάτως είχα μια συνάντηση με την κυρία Υπουργό, 2.500 διορισμοί έχουν γίνει ψυχολόγων σε σχολεία. Είναι ανοιχτό το πρόγραμμα. Θα επιδιώξουμε να αυξηθεί ή να διπλασιαστεί αυτός ο αριθμός δεδομένων των αναγκών στα σχολεία που είναι μεγάλες. Αφενός αφετέρου, είχα την ευκαιρία στο διάλειμμα να συζητήσω με την αξιότιμη κυρία Λιουτσίου το θέμα του σχολείου, της οικογένειας, των γονέων, τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα από ψυχολόγους προς την οικογένεια, προς τους γονείς. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, είναι κάτι που πρέπει άμεσα να γίνει, γιατί έχει, οπωσδήποτε τα αποτελέσματα θα φανούν άμεσα, και η απασχόληση των ψυχολόγων, οι οποίοι εποχικά απασχολούνται, το τρίμηνο του καλοκαιριού μένουν, αυτό θα πρέπει να τα δούμε, και ακόμη και τη δυνατότητα δραστηριοποίησής τους και στον ιδιωτικό τομέα, και να μην είναι εγκλωβισμένοι σε μία σύμβαση 7 μήνη ή πόσο που δεν τους επιτρέπει να επιβιώσουν μέσα από τα δεδομένα των αναγκών της εποχής, είναι ζητήματα τα οποία μας αφορούν και τα οποία με καλό μάτι προσεγγίζουμε προς την επίλυσή τους. Επίσης, κύριε Αλφαρά, ναι. Με συγχωρείτε, κύριε. Ναι, κύριε καθηγητά. Είναι πολύ σωστό, πολύ εύστοχο αυτό που λέτε. Πρέπει να είναι 12 μήνες η δράση των ψυχολόγων. Τα σχολεία δεν κλείνουν. Τα σχολεία παραμένουν ανοιχτά 12 μήνες. Οι εκπαιδευτικοί πηγαίνουν διακοπές στον προηγούμενο χρόνο που έχουν και τα παιδιά πάνω στις οικογένειές τους. Αλλά ο σχολικός ψυχολόγος πρέπει να αξιολογείται, να εκπαιδεύεται συστηματικά, να επικοινωνεί με το γονιό και να είναι διασυνδετής μεταξύ της σχολικής κοινότητας και της οικογένειας. Να σας πω κάτι τελειώνοντας. Φοβάμαι ότι τα επόμενα χρόνια η λέξη οικογένεια θα αποτελεί είδος μουσείου. Θα είναι δηλαδή μόνο γεγραμμένη μια φωτογραφία σε ένα μουσείο, και κάποτε υπήρχε οικογένεια.
Οι νέοι άνθρωποι, όπως ξέρετε, δεν αγαπούν την οικογένεια, δεν βλέπουν ονειρικά τον εαυτό τους να παντρεύονται και να κάνουν παιδιά. Ζουν πάρα πολύ εγωπαθητικά και εγωκεντρικά, ναρκισιστικά το σήμερα και δεν βιώνουν μηνύματα και οράματα που το αύριο θα είναι να κάνεις ένα παιδί. Και το βλέπουμε και δημογραφικά πώς αποτιμείται αυτό. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, η αποτίμηση της ζωής μας είναι να εκπαιδεύσουμε τα κύτταρά μας μέσα από το σπίτι. Και ο σχολικός ψυχολόγος, σωστά κύριε Αρφαρά, και πράγματι αυτή η έννοια ότι προσλαμβάνουμε ψυχολόγους πρέπει να είναι αξιοκρατική, να είναι συστηματικά εκπαιδευτική η κοινότητα που ακολουθεί αυτή την πορεία και να έχουν τη δυναμική με τους γονείς να έρθουν κοντά και όχι ο εκπαιδευτικός να τρίβεται και να συγκρούεται πίσω από συμπεριφορές του παιδιού του που δεν μπορεί να διαχειριστεί ένας δάσκαλος, ούτε καν ο ίδιος ο γονιός χωρίς βοήθεια. Και αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή που η κοινωνία μπορεί να προσφέρει στον εαυτό της μέσα από τις τοπικές κοινότητες. Εκεί πρέπει να πάμε, εκεί οφείλουμε να είναι αγωνιστές και τα παιδιά να οργανώνουν περισσότερο στο σχολείο και στο σπίτι τους. Κύριε καθηγητά, πράγματι πολύ εύστοχα είναι όλα αυτά. Ένα άλλο θέμα που θέλω να, για να ικανοποιήσω τα αιτήματα πολλών τηλεθεατών μας αυτή τη στιγμή και επειδή μου λένε, μου το ζητάνε να τοποθετηθείτε για το θέμα της γυναικοκτονίας. Επειδή αυτή η λίστα, η μακάβρια λίστα, Είναι συνεχόμενη. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Και βεβαίως είναι πολύ εύστοχη και ορθή η προσέγγιση ότι είναι θέμα διαπαιδαγώγησης, είναι θέμα από τη σχολική, από την οικογένεια και στη σχολική αίθουσα, με το τώρα τι γίνεται. Και ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας πάνω σε αυτό το θέμα και πώς καταπολεμάται, πρέπει να σταματήσει επιτέλους αυτό το φαινόμενο. Γιατί έχει γίνει ρουτίνα, έχει γίνει μάστιγα κάθε εβδομάδα να ενημερωνόμαστε για τη δολοφονία μιας γυναίκας. Η ανθρώπινη βία, όπως ξέρετε, είναι πολυπαραγωγική. Δεν είναι μόνο ένα φαινόμενο τωρινό. Διαχρονικά υπάρχει βία και θα υπάρχει βία, γιατί οι άνθρωποι μεταξύ τους, μέσα από πρωτογενείς μηχανισμούς, παντρεύουν το ορμόφυτο, την ίδια την αισθηκτόδη ζώδη συμπεριφορά τους, με την κοινωνική προσαρμογή και κυρίως τη συναισθηματική ανάπτυξη. Αν με ρωτήσετε τι χάνεται στην εποχή μας, χάνεται η ανθρώπινη σύνδεση. Όσο η ψηφιακή τεχνολογία μπαίνει μέσα στη ζωή μας, οι άνθρωποι θα είναι πιο ανυπόμονοι, πολύ πιο εγωκεντρικοί και παθητικοί στο μήνυμα της ζωής και θα αναπτύσσονται συμπεριφορές που δεν θα μπορούν να διαχειριστούν το θυμό τους και δεν θα μπορούν να αναπτύξουν μορφές επικοινωνίας που θα λύνουν τα προβλήματά τους μέσα από το διάλογο. Η βία, όπως ξέρετε, η εξολεκτική βία, η κακοποιητική βία, είναι αποτέλεσμα του αισθήματος του δικαίου. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος στο μυαλό του αισθάνεται ότι έχει ένα άδικο, ότι κάποιος τον έχει αδικήσει. Ο άνθρωπος που σκοτώνει τη γυναίκα του, ο άνδρας που σκοτώνει τη γυναίκα του, είναι ένας άνδρας ανώριμος που δεν έχει μάθει να διαχειρίζεται τον εαυτό του, έχει μεγαλώσει σε κλίμα γονεϊκής υπερπροστασίας. Σήμερα πρέπει να γνωρίζετε ότι ζούμε την πιο έντονη μορφή γονεϊκής υπερπροστασίας, που δεν αφήνουν οι γονείς τα παιδιά τους να μεγαλώσουν, να οριμάσουν, να συνειδητοποιήσουν τη ζωή τους και να αναπτύξουν δυναμικές μιας κοινωνικής ένταξης που θα μπορούν να διαχειριστούν τα προσωπικά τους δρόμενα. Όταν γίνεται λοιπόν ένα ζευγάρι και αισθάνεται ότι ξεκινάει μια σύγκρουση, επειδή η γυναίκα μιλάει περισσότερο σήμερα και έχει καλύτερη λεκτική διαχείριση του εαυτού της, ο άνδρας ανέκαθεν δεν μπορούσε λεκτικά να εκφραστεί. Κλεινόταν επειδή ήταν ο δυνατός, οπότε χρησιμοποιούσε τη σωματική βία. Η σωματική βία έγινε βέβαια εγκληματική. Και αυτό γιατί αυξήθηκε και μέσα από συνθήκες που βιώσαμε, οικονομικής κρίσης, της πανδημίας και της εσωτερικής εικόνας του εγκλισμού, έχουμε αναπτύξει την επιθετικότητα σε υπέρμετρο βαθμό που έχει γίνει αυτή η ενδοοικογενειακή βία και δολοφονική βία. Ας ελπίσουμε ότι θα εκτονωθεί αυτό το αίσθημα και ότι οι άνθρωποι θα ξαναμπούν στις κοινωνίες τους και θα γίνουν πιο πρωταγωνιστές. Με καλύτερη γνώση, περισσότερη διασύνδεση και κυρίως ενσυναίσθηση. Κάτι που χάνεται Δίνω το λόγο στην κυρία Ήρα Λουτσιού, γιατί το θέμα μας σήμερα, επειδή κάθε Παρασκευή είναι ωραίο η εκπομπή με την Ήρα Λουτσιού και το θέμα σήμερα ζήτησα να είναι η ενσυναίσθηση και η συναισθηματική νοημοσύνη, η ανάπτυξη αυτών. Ελάτε κυρία Λουτσί και σας αποδεσμεύουμε κύριε καθηγητά. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, τελικά, ωραία να το αναπτύξουμε έτσι έστω και περιεκτικά. Όπως λέμε, όπως μας έλεγε η δική μου δασκάλα, η κυρία Κατάκη, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Είπαμε να ξεκινήσουμε με την ενσυναίσθηση, αλλά τελικά κλείνουμε με την ενσυναίσθηση, κύριε Ασκητή, την οποία εσείς είπατε. Και εφόσον κάνω εγώ τον επίλογο, θα πω λοιπόν
μόνο ότι εγώ εύχομαι να αποκτήσουμε περισσότερη ενσυναίσθηση, όπως είπατε κι εσείς, όπου η ενσυναίσθηση είναι μία από τις δεξιότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης, που εγώ ως σχολική ψυχολόγος είναι ένα από τα συναισθηματικά μαθήματα που προσπαθούμε να περάσουμε στα παιδιά. Εύχομαι λοιπόν να γίνει και 12μηνη η σύμβασή μας, γιατί πραγματικά πρέπει όχι μόνο η ενσυναίσθηση, πρέπει όντως να μάθουμε το όχι, το οποίο όταν δεν το ξέρεις, πρώτα εσύ πονάς και μετά πονάνε και οι άλλοι, και να πω και στους γονείς, γιατί υπάρχουν γονείς που ρωτάνε για ποιο καλό λόγο να υποβάλω το παιδί μου στην μαρτυρική διαδικασία να του μάθω το όχι. Δεν βρίσκουν δηλαδή ποιο λόγο να μάθω στα παιδιά τους το όχι. Λοιπόν, γιατί η πραγματική ελευθερία μόνο μέσα από την αυτοπιθαρχία περνάει. Κύριε καθηγητά, θέλουμε και τη δική σας προσέγγιση και τις δικές σας συμβουλές προς τους γονείς. Εμείς θα επανέλθουμε ξανά στο θέμα σε άλλες εκπομπές. Αυτή τη στιγμή τις δικές σας συμβουλές προς τους γονείς. Πώς καλλιεργείται και πώς ενδυναμώνεται η ενσυναίσθηση σε ένα παιδί που πρέπει να ξεκινάει. Επιγραμματικά, πριν να το περιλάβει ο κύριος, Φαρά, για να το δικαίωμα. Το δικαίωμα της άρνησης, της αποδοχής της άρνησης, της διαφορετικής άποψης. Θα πρέπει να γίνει συνείδηση όλων μας ότι δεν είναι δυνατόν να συμφωνούν στις δικές μας απόψεις ή τα δικά μας θελήματα οι πάντες και να το επιβάλλουμε. Υπάρχει αυτό το δικαίωμα της άρνησης που πρέπει να γίνεται σεβαστό. Ελάτε, και της διαφορετικής άποψης. Νομίζω σε αυτά τα πολύ ωραία που είπε και η κυρία Λουτσίκα και ο Σαφαράς, εγώ θα συμπληρώσω ότι ως γονείς οφείλουμε να δείχνουμε περισσότερη επικοινωνία με τα παιδιά μας, να μην βλέπουμε τηλεόραση, να μιλάμε μαζί τους, να βγαίνουμε βόλτες τακτικά. Είναι πολύ σπουδαίο για ένα γονιό να έχει χρόνο στο παιδί του, στην απλή καθημερινότητά του, όχι μπροστά σε μια τηλεόραση, ένα διαδίκτυο. Να διαβάζουμε πιο πολλά βιβλία. Τώρα που έρχονται Χριστούγεννα, είναι καλό να ξαναδούμε το διάβασμα ως μια προϋπόθεση της ανθρώπινης σκέψης. Και μας λείπει ένα κομμάτι που το βλέπω και στην ειδικότητα της σεξολογίας. Μας λείπει η φαντασία. Έχουμε χάσει τη φαντασία. Δεν φαντασιωνόμαστε πια ο ένας τον άλλον μέσα στη ζωή της πραγματικής διάστασης που είναι η ψυχική επαφή. Αυτά τα στοιχεία χαρακτηρίζουν την ενσυναίσθηση ως μια τροφή ανάπτυξη του εγκεφάλου. Και έτσι λοιπόν, αν αυτά τα επενδύσουμε στα παιδιά μας και πούμε ότι, όπως είπε πολύ σωστά η κυρία Λουτσίου, ότι το όχι είναι όχι και το ναι είναι ναι, οριοθετούμε μια πραγματικότητα που το παιδί από τη μικρή του ηλικία, από τα 5-6 του χρόνια, που εντάσσεται στη σχολική κοινότητα, αρχίζει να διαχειρίζεται ως προσωπική υπόθεση αναγνώρισής του. Αυτό λοιπόν, αν το κτίζουμε μεταξύ μας, εμείς ως γονείς, χωρίς βία, χωρίς σύγκρουση και εχθρότητα, αυτή η μορφή της επικοινωνίας θα πάει στα παιδιά μας, το να περάσουμε την ενσυναίσθηση ότι η σημερινή μας ζωή είναι η δική σου αυριανή ζωή. Και η δική σου αυριανή ζωή είναι και εσύ να κάνεις μια σχέση, να κάνεις ένα γάμο, να κάνεις ένα παιδί και να είσαι ένας άνθρωπος που ξέρεις ποιος είσαι, πού βαδίζεις και πώς ακριβώς διαχειρίζεσαι τα θέλω σου, τις ανάγκες αλλά και τα πρέπει. Γιατί έτσι είναι η ζωή για όλους μας και έτσι καταλήγει κανείς ότι η ευτυχία δεν υπάρχει. Υπάρχει πραγματική διάσταση ότι νιώθω καλά όταν μιλάω, όταν λέω τη σκέψη μου, όταν ακούω από το δικό σου μυαλό τα λόγια σου και όταν μαζί βλέπουμε τη διαφωνία με θετικά και κυρίως με κυριαρχικά κριτήρια το εγώ και εσύ. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας. Κάθε φορά είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συνομιλία μας. Να σας ευχηθώ να έχετε καλές γιορτές, να ευχηθούμε το 2023 να φέρνει μόνο χαρούμενα γεγονότα και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας και να εστιάσουμε και σε άλλα θέματα που είναι της ειδικότητάς σας, όπως για παράδειγμα η σεξολογία, και, γιατί και εκεί υπάρχουν προβληματικές, κάτι που κάνατε και αναφερθήκατε προηγουμένως. Ναι, και θα σας πω ότι κλείνοντας ότι η πανδημία έφερε πάρα πολλά προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις. Σήμερα το ζευγάρι αντιμετωπίζει πάρα πολλές δυσκολίες στην επικοινωνία του και στη σεξουαλική του ζωή και στη διαχείριση της ύπαρξής του. Γι' αυτό πραγματικά το 2023 συγκριθούμε να είναι ένα πιο ανθρώπινο, έτσι, πιο γεμάτο ζωή και περισσότερα χαμόγελα, γιατί η κατάθλιψη, ο φόβος και η απελπισία με την οικονομική κρίση μας οδηγούν σε μεγάλες στρεσογόνες πιστικές συνθήκες. Να ευχηθώ χρόνια πολλά και στην κυρία Λουτσίου και στον κύριο Αρφαρά. Στην όμορφη Ρόδο, πρέπει να ξέρετε ότι έχω έναν κουμπάρο γιατρό στη Ρόδο
τον έχω παντρέψει ποιος και ζει είναι? Καλά. Είναι ο κύριος Γεωργόπουλος, ο Μανώλης ο Γεωργόπουλος που είναι στην Ιελισσό. Βεβαίως. Είναι ένας εξαιρετικός γιατρός. Εδώ στην Ιελισσό είμαστε κι εμείς. Στην Ιελισσό. Ναι. Του στέλνω λοιπόν τους χαιρετισμούς μου μέσα από το κανάλι σας και εύχομαι στους Ροδίτες που τα πάντα ένας λαός ανοιχτός, εξωστρεφής, τουριστικός. Πολύ μπροστά από τους υπόλοιπους Έλληνες, διαχρονικά λόγω του τουρισμού, να είναι πάντα ένα χαρούμενος λαός και να πηγαίνουμε στη Ρόδο και να χαιρόμαστε και τις ομορφιές της, αλλά και τον καλό της λαό. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με αυτά τα θέματα, να βοηθήσουμε τα ζευγάρια για τα προβλήματα που προκάλεσαν αυτές οι επάλληλες κρίσεις. Γιατρέ, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.